Φαντάζομαι είστε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των κοριτσιών. Παίξανε ποδόσφαιρο, δημιούργησαν πάρτις, απλά στα τελειώματα τα πράγματα δεν ήταν, φαντάζομαι, όπως τα λέτε εσείς. Είπα και στα κορίτσια στο ημίχρονο ότι σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας που θεωρητικά είναι ντέρμπι, εάν δεν μπορέσεις τις ευκαιρίες που θα σου δημιουργηθούν να κάνεις γκολ, τότε ο νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι χάνεις και το παιχνίδι. Και κάπως έτσι έγινε και στο σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, αυτό δεν αδικεί την αντίπαλη ομάδα, και αυτή έκανε την προσπάθειά της, αλλά είναι πραγματικά γεγονός ότι στο παιχνίδι αυτό μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ, γι' αυτό έχει αυτές τις συγκινήσεις και συγκινεί τα πλήθη των ανθρώπων, διότι η έκβαση των αγώνων καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι και η τύχη, η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα. Έτσι συνέβη και σήμερα. Γενικά είστε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και την προσπάθεια. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια. Παρότι η ομάδα αυτή είναι ιστορική και είναι πολλά χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο, έχουμε ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια με το Διοικητικό Συμβούλιο και βασικός μας στόχος είναι να φέρουμε καινούργια κορίτσια μέσα στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Εκεί λοιπόν κάνουμε και την προσπάθειά μας, προσπαθούμε να μάθουμε τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου, να προάγουμε τον αθλητισμό μέσα από το ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε και ό,τι καλύτερο γίνεται στο πρωτάθλημά μας. Θεωρείτε ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει μέλλον στην Ελλάδα? Το γυναικείο ποδόσφαιρο πιστεύω ότι είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Είναι μια αγορά ανεξιχνίαστη, όπου υπάρχει πάρα πολλής χώρος για να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο. Και το βλέπουμε στο εξωτερικό, το βλέπουμε και στην Ελλάδα με τις προσπάθειες που γίνεται να αναπτυχθεί το παιδικό, και το παιδικό, δηλαδή το ποδόσφαιρο των κορασίδων, αλλά και γενικότερα το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα αναπτυχθεί, υπάρχει χώρος και γίνονται προσπάθειες. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια, με τις μικρές μας δυνάμεις, και εμείς συμβάλλουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κρατάμε τους βαθμούς, φαντάζομαι, από τη σημερινή νίκη. Τα κορίτσια προσπάθησαν απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Ναι, σίγουρα. Το μόνο που πετύχαμε σήμερα είναι ότι καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς, αλλά χωρίς όμως να παίξουμε ποδόσφαιρο σωστό όπως παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα, αυτές οι 2 εβδομάδες είχαμε μεγάλη έλλειψη από τις προπονήσεις, ας πούμε, λόγω προβλημάτων των κοριτσιών, από αρρώστιες, από πολλά προβλήματα. Και αυτό φάνηκε σήμερα μέσα στον αγώνα, μέσα στο γήπεδο. Απέναντι σε μια καλή ομάδα, έτσι. Ο αντίπαλος έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι, πολύ καλή η ομάδα τους. Προσπάθησαν για τα κορίτσια. Ήτανε, δεν μπορώ να πω τι. Δηλαδή, ούτε εμείς πλειονεκτήσαμε, ούτε ξέρω εγώ οι αντίπαλοι, ας πούμε. Ήταν ένα παιχνίδι, ας πούμε, που παίχτηκε πιο πολύ στο κέντρο. Έτυχε, ας πούμε, να κάνουμε 2 γκολ στην αρχή εμείς και έτσι πήραμε τους βαθμούς. Αλλά θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από τα κορίτσια. Τίποτα άλλο. Σύμφωνα με τα όσα έχεις δει μέχρι τώρα, είναι στην ανάπτυξη το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά το γυναικείο? Υπάρχουν προοπτικές για καλύτερα πράγματα? Κοίταξε, προσπάθεια γίνεται. Αλλά θέλει περισσότερα πράγματα. Δηλαδή θέλει να το αγκαλιάσουν πιο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκουμε ανταπόκριση και σε θέματα γηπέδων και σε θέματα, ας πούμε, στήριξης, έτσι ακριβώς, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι καλά πάει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αρχίζουν, ας πούμε, υπάρχουν μικρά κοριτσάκια τα οποία ενδιαφέρονται και πιστεύω σιγά σιγά με τον χρόνο θα πάνε καλύτερα. Αλλά θέλει υπομονή και δουλειά. Αυτό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πες μου 2 κουβέντες για το παιχνίδι. Πώς το είδατε? Μια χαρά ήταν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ισότιμες ήταν και οι 2 ομάδες. Υπήρξαν προσπάθειες και από την ομάδα του Μπιέρι εδώ, αλλά και από εμάς. Θεωρώ ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Και λόγω των αποκριών, βέβαια, μισό πω ότι δεν θα έπρεπε να παίζουμε κιόλας σήμερα. Είμαστε με τις οικογένειές μας, αλλά τα καταφέραμε. Θα συμφωνήσω με την κοπέλα. Υπήρχαν φάσεις και για τις 2 ομάδες. Προσπαθήσαμε, το θέλαμε πάρα πολύ. Χρειαζόμασταν τους βαθμούς, έτσι ώστε να κάνουμε ένα βήμα ακόμη για την άνοδο. Αυτό. Εμείς που ήμασταν εντός, εντάξει. Εντάξει, μπορούσαμε να πατήσουμε περισσότερο την μπάλα, αλλά το γήπεδο ήταν λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.